Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στο News Hub τον ιδιωτικό ερευνητή, τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη, ο οποίος πριν από μερικά 24 ώρα βρέθηκε στην Κρήτη για τον λόγο για τον οποίο θα μας εξηγήσει σε λίγη ώρα από τώρα, αφού πρώτα τον καλωσορίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Εγώ ευχαριστώ. Είναι μια πρόσκληση που μου δίνει χαρά, γιατί την Κρήτη την θεωρώ δεύτερη πατρίδα μου. Να είστε καλά, κύριε Τσούκαλη. Καταρχήν, να πούμε στους ακροατές μας τι σημαίνει ιδιωτικός ερευνητής. Ποιο είναι το έργο σας, ποιο είναι το επάγγελμά σας, το περιεχόμενό του. Ο ιδιωτικός ερευνητής είναι ένα επάγγελμα το οποίο υπηρετεί και συνεισφέρει στην ευνομία σε κάποια θέματα τα οποία δεν έχει αρμοδιότητα η ελληνική αστυνομία, τα οποία είναι ιδιωτικά θέματα. Ναι. Είτε αυτό λέγεται παραβατικότητα παιδιών, επιτήρηση παιδιών, είτε λέγεται έρευνα σε ασφαλιστικές εταιρείες από διάφορες απάτες που γίνονται, επιχειρησιακά θέματα, επιχειρηματικά θέματα τα οποία έχουν σχέση με επιχειρηματίες οι οποίοι δέχονται κακόβουλες ενέργειες από ανταγωνιστές ή από υπαλλήλους συνεργάτες που έχουν, ναυτιλιακές εταιρείες που μπορεί να έχουν έναν ανταγωνισμό μεταξύ τους και να είναι αθέμητος τις περισσότερες φορές, από υπαλλήλους καπεταναίους και μηχανικούς που μπορεί να κλέβουν την εταιρεία, από εξαφανίσεις ανθρώπων και διάφορα εγκλήματα στα οποία προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε στοιχεία ώστε να βοηθήσουμε το έργο των διοκτικών και ανακριτικών αρχών. Κύριε Τσούκαλη, πριν από μερικά 24 ώρες βρεθήκατε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Έχει συνδεθεί το όνομά σας καθόλου τυχαία με την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας και θέλω να μας πείτε γιατί βρεθήκατε εδώ. Ναι, εδώ και 32 χρόνια με την παρότρινση ενός εκλεκτού μου φίλου, του αείμνηστου Γιώργου Μπέρτζου, του τότε διευθυντή της Μεσηβρινής, ξεκίνησε τον αγώνα ενάντια στην αρχαιοκαπηλεία. Ήδη βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε παραδώσει με τους συνεργάτες μας και με την ελληνική αστυνομία δίπλα μας πάντα 16.618 αρχαιότητες. Από ποιο έτος? Από το 1991. Μεταξύ αυτών, είπατε? Μεταξύ αυτών και τα αρχαία της Κορίνθου, όπου τότε άδικα και το φύλωσαν ένα μνημόσυνο ο συμπατριώτης σας, ο Μιχάλης Ονιστικάκης, ο τότε υπαρχηγός της αστυνομίας, φυλακίστηκε τελείως άδικα. Και οφείλω να το λέω πραγματικά για ένα μνημόσυνο στη μνήμη αυτού του υπέροχου αξιωματικού. Καλά κάνετε. Κατηγορήθηκε, θυμόμαστε την υπόθεση αυτή. Ήταν μια δύσκολη υπόθεση. Εγώ αναρωτιέμαι, ως ιδιωτικός ερευνητής, πώς φτάνετε στην πηγή των πολύτιμων αυτών πληροφοριών, γιατί μιλάμε για επικίνδυνα κυκλώματα, τα οποία τα χτυπάτε και ανακαλύπτετε υποθέσεις που η πολιτεία, ας το πω απλοϊκά, βρίσκεται σε μαύρα μεσάνυχτα. Ναι, είναι γεγονός ότι εδώ και 32 χρόνια έχω χτίσει ένα πληροφοριακό δίκτυο. Ξέρουν όλοι τον αγώνα μου ενάντια στην αρχαιοκαπηλεία και προσπαθώ να σώσω ό,τι είναι δυνατόν, να βάλω ένα λιθαράκι στην πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας. Γιατί στα παιδιά μας δεν αρκεί, το έχω πει κατ' επανάληψη, να παραδώσουμε τα 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πρέπει να τους παραδώσουμε και την πολιτιστική κληρονομιά, η οποία για μας τους Έλληνες είναι σημαντική. Και όπως συνηθίζει να λέει ο πρόεδρος της UNESCO, Πυραιός και Νήσων, ο Γιάννης Μαρονίτης, η Ελλάδα δεν είναι υπερδύναμη στα όπλα, δεν είναι στην αυτοκινητοβιομηχανία, δεν είναι στις τράπεζες, αλλά στον πολιτισμό είναι. Και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα με την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας UNESCO να χρησιμοποιήσει σαν λογότυπο τον Παρθενώνα. Είμαστε ένας ξεχωριστός λαός. Θα πρέπει να είμαστε αντάξιοι της μεγάλης ιστορίας που έχουμε. Στο Ηράκλειο παραδώσετε κάποιες αρχαιότητες. Τι κάνατε ακριβώς? Στο Ηράκλειο κάποιος συμπατριώτης σας, που οφείλω να πω ότι είναι ένα λαμπρό παράδειγμα, γιατί λείπουν τα φωτεινά παραδείγματα στην σημερινή κοινωνία, που είναι μια κοινωνία σε μεγάλο ποσοστό με ηθική σιλικόνη, εντόπισε κρυμμένα κατά κάποιο τρόπο κάποια αρχαία αντικείμενα. Επειδή ο κόσμος, ξέρετε, έχει και μια φοβία, φοβάται μην μπλέξει, μου τηλεφώνησε
και μου ζήτησε να τον βοηθήσω στην παράδοση αυτών των αρχαιοτήτων στην αστυνομία και στην κατ' επέκταση στην εφορία αρχαιοτήτων. Έτσι, μαζί με κλιμάκιο από το Τμήμα Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ήρθα στην Κρήτη και έγιναν όλες οι νόμιμες ενέργειες ώστε να προστατευτούν και να μην χαθούν αυτές οι αρχαιότητες που πιστεύω ότι μάλλον ήταν έτοιμες για να φυγατευτούν στο εξωτερικό. Α, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Γιατί αρχαία αντικείμενα από ποια εποχή ή περίοδο προέρχονταν? Είναι αρχαιότητες πολύ σημαντικές, αρκεί να σας πω ότι κάποιες από αυτές είναι αρχαιότητες των ρωμαϊκών χρόνων. Δηλαδή υπάρχει μια κεφαλή, ένα πύλινο ειδόλιο φτιαγμένο σε μήτρα ρωμαϊκής εποχής. Υπάρχει μια μαρμάρινη κεφαλή αντρική και αυτή θεωρείται ρωμαϊκής εποχής. Ένα ακέραιο ειδόλιο κυκλαδικού τύπου της τρίτης χιλιετίας π.Χ. Μία απόλυξη ξύλινου χάλκινου ξύφους με κεντρική νεύρωση μινωικής εποχής. Ένα οστέινο εργαλείο, αν δεν απατάει η μνήμη μου, με τέσσερις σοφές φασμένο σε τρία μέρη. Ένα τμήμα σκλεγγίδας κλασικής ή ρωμαϊκής περίοδου. Ένα πύλινο γυναικείο ειδόλιο ρωμαϊκής εποχής. Και μία βυζαντινή πόρπη του 7ου μετά Χριστού αιώνα. Είναι όλες σημαντικές αρχαιότητες οι οποίες αν είχαν φυγαδευτεί θα είχαν πουληθεί αντί εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Αυτό πώς το λέτε, είχατε στοιχεία ότι προετοιμαζόταν η μεταπόλησή τους, οι παράνομοι? Για να τα έχουν αφήσει κάπου κρυμμένα κάποιοι και να τα βρει ο πολίτης. Αυτό ακριβώς θα σας ρωτούσα. Ήταν θαμμένα στη γη ή ήταν φυλαγμένα σε κάποιο σπίτι? Φυλαγμένα σε κάποιο σημείο. Και έρχεστε εσείς ως ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ του πολίτη και της αρχής της αστυνομικής που τους φέρνετε σε επαφή και λέτε σας παραδίδομαι τις αρχαιότητες, αλλά ο πολίτης που τις βρήκε δεν πρέπει να πλέξει, να βρει τον πελάτου. Ακριβώς. Γιατί πρέπει να περάσουμε και ένα μήνυμα στον κόσμο ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει κανείς καμιά εμπλοκή. Τουναντίον είναι άτομα τα οποία για μένα είναι φωτεινά παραδείγματα. Αλλά για αυτή την περίπτωση υπάρχει αυτή η αίσθηση. Σου λέει ο κάθε πολίτης, μην μπλέξω, μην πούνε ότι ήταν δικά μου, μην. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Υπάρχει μια τέτοια, ξέρετε, αγκύλωση που πρέπει να φύγει από την συνείδηση του κόσμου. Αυτές οι αρχαιότητες παραδοθήκαν στην αστυνομία, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, πήγαν στην Αθήνα. Παρεδόθησαν στην ελληνική αστυνομία και η ελληνική αστυνομία με τη σειρά της θα παραδίδει στην εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Κύριε Τσουκαλή, έχετε τώρα υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται κατά πολέμηση αρχαιοκαπηλείας υπό διερεύνηση? Υποθέτω ναι. Είναι ένα περίγραμμα. Είναι το μόνο βέβαιο ότι υπάρχουν υποθέσεις. Ποτέ δεν με αφήνουν ήσυχο. Είναι κάτι που με ενεργοποιεί ανά πάσα στιγμή μόλις έχω κάποια πληροφορία. Πράγματι υπάρχει άλλη μια υπόθεση και ευελπιστούμε ότι θα έχει αίσιο τέλος και αυτή. Στην υπηρετική χώρα, σε κάποιο νησί? Όχι, είναι στην υπηρετική χώρα. Στην υπηρετική χώρα. Έχουμε χάσει, φαντάζομαι, πάρα πολλές σπουδαίες σημαντικές αρχαιότητες μέσα από τα χέρια μας λόγω των αρχαιοκάπηλων, γιατί βλέπουμε στις διεθνείς δημοπρασίες αρχαία αντικείμενα τα οποία δημοπρατούνται. Βεβαίως. Είναι γεγονός ότι η αρχαιοκαπηλεία είναι μια μάστιγα που πρέπει κάποια στιγμή να εκλείψει και να περάσουμε ένα μήνυμα στα νέα παιδιά να προστατεύουν την πολιτιστική κληρονομιά, γιατί η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να γίνει και εφαλτήριο οικονομικής ανάπτυξης για την Ελλάδα. Και το λέω αυτό γιατί αν δημιουργηθούν ιδιωτικά μουσεία, θα δώσουμε θέσεις εργασίας, θα δώσουμε έσοδα στο κράτος, θα αναδείξουμε τις αρχαιότητες και θα τις συντηρήσουμε. Συγγνώμη τώρα, όταν έχετε πόλεμο εναντίον των αρχαιοκάπηλων, που είναι κυκλώματα με πλοκάμια σε όλο τον κόσμο, δεν φοβάστε για τη ζωή σας, απειλές σίγουρα θα έχετε δεχθεί. Και πώς διαχειρίζεστε το θέμα? Είναι γεγονός ότι το επάγγελμά μας είναι συνεφασμένο με τον κίνδυνο και βεβαίως έχω δεχτεί απειλές και δέχομαι, αλλά εάν δεν λειτουργήσω κατά αυτόν τον τρόπο, τότε δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Δεν έχω να δηλώνω στους αρχαιοκάπηλους ότι δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Θα είμαι απέναντί τους έως ότου μηδενίσουμε αυτή την μάστιγα για την ελληνική κοινωνία.
Άλλωστε είναι γνωστό από δημοσιεύματα ότι κάποτε συγγενείς αρχαιοκαπήλων έβαλαν μπράβους να μου σπάσουν χέρια πόδια να με χτυπήσουν. Δεν θα σταματήσω όμως. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι αυτό το θέμα με ιδρυγκάρει περισσότερο να γίνομαι ακόμη πιο επιθετικός απέναντί τους. Είστε μοναδικός στην Ελλάδα, δεν έχω ακούσει κάποιον άλλο που να ασχολείται. Βεβαίως υπάρχουν ιδιωτικοί ερευνητές, αλλά δεν έχω ακούσει άλλα πρόσωπα που να έχουν κηρύξει τον πόλεμο στην αρχαιοκαπηλεία. Όχι, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Δεν υπάρχει, άλλος, είστε μοναδικός. Εκτός από τους συνεργάτες μου, έχω έναν συνεργάτη 40 χρόνια, τον Πέτρο τον Γωνιωτάκη, τον συμπατριώτη σας από τα Χανιά, και οι υπόλοιποι συνεργάτες μου μαζί με την αστυνομία είμαστε οι μοναδικοί. Δυστυχώς, θα ήθελα αυτό το θέμα να απασχολήσει πολύ περισσότερο, αλλά για αυτήν την περίπτωση δεν κατηγορώ κανέναν. Ο καθένας λειτουργεί και ενεργεί όπως εκείνος θέλει. Σας έχουν ζητήσει από το εξωτερικό τη συνεργασία για ανάλογες υποθέσεις, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς με αρχαία πολιτιστική κληρονομιά. Είναι, για παράδειγμα, η Ιταλία, είναι και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Σας έχουν ζητήσει συνεργασίες. Δεν μου έχει ζητηθεί, αλλά ούτως ή άλλως εγώ έχω ασχοληθεί. Έχουμε βρει από την Παλμύρα αρχαιότητες, έχουμε βρει ρωμαϊκές, έχουμε βρει από το Μεξικό. Αυτός ήταν και ο λόγος που με τιμήσαν στο Α, για πέστε μου, δεν το γνώριζα. Για πέστε μου για το Μεξικό, γιατί ακούγεται εντυπωσιακό. Πριν από 10 περίπου χρόνια είχαμε βρει κάτι αρχαιότητες και μεταξύ αυτών υπήρχαν και αρχαιότητες από το Μεξικό, από τους Μάγια. Όταν λοιπόν διαπίστωσα ότι είναι άλλοδαπές, δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα, είπα να επιστραφούν εκεί που ανήκουν. Αυτό ήταν η αφετηρία να με τιμήσουν πέρυσι τέτοια εποχή στο φεστιβάλ στο Mexico City, το οποίο διοργανώνει ο Δήμος. Mm-hmm. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία πραγματικά. Αυτός ήταν ο λόγος που με τιμήσανε και στο Ποντιφικό Πανεπιστήμιο και στο Βατικανό για αρχαιότητες ρωμαϊκές. Αυτός ήταν ο λόγος γιατί ασχολούμαι και με εικόνες, με δημόθυρα και οτιδήποτε θρησκευτικά αντικείμενα που με τιμήσαν στο Ισραήλ. Είναι έτσι ένας αγώνας που έχει μια εξαιρετική ποιότητα σου αδρεναλίνη που εμένα με γεμίζει. Τώρα θα σας κάνω μια ερώτηση που ίσως είναι μια ερώτηση από έναν detective, πολύ ειδική. Αν το πρόσωπο με το οποίο εσείς είστε σε επαφή και σας έχει πει ότι εγώ διαθέτω κάποια αρχαία ευρήματα που βρήκα στο χωράφι μου, βρήκα ψάχνοντας από εδώ και από εκεί, σε ένα ποταμό, σε ένα ρέμα. Αλλά θέλω ένα οικονομικό αντίτιμο. Πώς το χειρίζεστε? Ακούστε να δείτε. Καταρχάς υπάρχει νόμος από την πολιτεία που δικαιούται ο άνθρωπος ο οποίος υποδεικνύει κάποιες αρχαιότητες στο 10% της μουσιακής αξίας. Ναι. Επομένως, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Η εκτίμηση του αρχαίου είναι από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, όχι από την αστυνομία? Όχι, από το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ναι. Άρα παίρνει το 10% της εκτιμόμενης αξίας. Της εκτιμόμενης αξίας, ακριβώς. Ναι, ναι. Το δέχονται, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις Ελλήνων που δέχονται αυτή την αμοιβή, την έχουν ζητήσει ή η πολιτεία θα σας ανήκει αυτό? Την έχουν ζητήσει βεβαίως, ναι. Την έχουν ζητήσει και δεν έχουν κλάβει. Και είναι λογικό ένας άνθρωπος ο οποίος υποδεικνύει κάποιες αρχαιότητες να πάρει κάποια αμοιβή, ανεξάρτητα εάν εγώ δεν έχω δεχτεί ποτέ και έχω πει ακόμη και τα έσοδα του βιβλίου μου Λαθρέμπορ Ιστορίας πάνε στο Χατζηκυριάκιο Ίδρυμα. Για μένα είναι ιερός αγώνας αυτός που γίνεται για να προστατευτεί η πολιτιστική κληρονομιά. Γι' αυτό και δεν έχω δεχτεί ποτέ ούτε ένα ευρώ. Σας τιμάει, η τιμή δεν έχει βεβαίως κύριε Τζούκαλη, αλλά πράγματι αυτό που κάνετε είναι μοναδικό. Ποιες αρχαιότητες, ονομαστικά θέλω να πείτε 2-3, προλάβατε στο παραένα να μην βγουν στο εξωτερικό? Προλάβα τα 1800 νεολιθικής εποχής, τα οποία ήταν έτοιμα να φύγουν από τη μαρίνα του Αλίμου με ταχύπλοο σκάφος. Μάλιστα. Και μάλιστα μαζί μου ήταν και το BBC που κάλυψε ζωντανά. Αν γκουγκλάρετε Τσούκαλης BBC θα το δείτε. Mm-hmm. Άλλα 1300 αρχεία τα οποία ήταν έτοιμα να φύγουν από τη Ρόδο να καταλήξουν στην Τουρκία. Τα περισσότερα, για αυτή την περίπτωση, θα έλεγα αρχεία που προλάβαμε, προοριζόταν για το εξωτερικό. Μπράβο σας. Κλείνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη για μας και για τους ακροατές μας, υπόθεση έχετε υποδιερεύνηση στην Κρήτη την περίοδο αυτή?
Όχι, αλλά ενδεχομένως να υπάρξει κάποια συνέχεια από αυτή την υπόθεση που είχαμε πριν λίγες μέρες. Πιθανόν να σκαλίσουμε κάποια πράγματα, να ερευνήσουμε για να δούμε μήπως μπορέσουμε και εντοπίσουμε και κάποιες άλλες αρχαιότητες. Κύριε Τσούκαλη, ευχαριστώ θερμότατα για τη συνέντευξη αυτή που μας παραχωρήσατε. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.